Και λέει
Jonimas, Rei Bulgar, che Pilantropos, Teon și Parchis, che si din loc și anapem, pomen, to patrin, che to io, che to agio, pneumatin, nim che ai, che istus eonas, to neono, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προπήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κλήμεντος Επισκόπου Αγκύρας και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αγαθαγγέλου, όλων και την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Πρόλεκτον πίσον την δέησιν ημών, Αμήν. Χώρισε ημίν την άπεση των παραπτωμάτων ημών, Αμήν. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αμνημόν πάντα έκθρον και πολέμιον, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τα ψυχά σημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Yeah.
Τη χαριτήρια,
Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτόν. Πρεσβευείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Κύριος εδώ ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτες φωζεί. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα μου, εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ίσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, σαν ότο Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Κύριε Θεού.
εις τον αιώνα, ο Θεός ως Υιόν, εις γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς γέντεο, ο εναγής θαυμαστός, σάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Oh, God.
Κύριον των μαρτύρων τιμήσομε, κλείμεντας σοφόν ιεράρχην και μηνών αγαθάγγελων, μακράγορτων βασάνων δοκιμή, επίκλησαν Ανδρίος επί γης και δεξαμενή το στέφος παραθέου προείσταντε των δόντων. Δόξαν το ενισχύσαντι ημάς, δόξαν το στέφανοσαντι, δόξα το χορηγούντι τιμών, ημιν χαρίζοντι. Thank you.
θα να ανθελέσω να μας. Ως δε δικαίωσεν
Κύριο Θεός υπερήμων της καθημών, ως και του ίδιου Υιού ουκ εφύσατον, αν υπερήμων πάντων παρέδοκεν αυτόν, ως ουκή και συν αυτό τα πάντα ημιν χαρίσετε, της εγκαλέσιν κατά εκλεκτό Θεού, Θεός ο δικαιών, της ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και γερτής, ως και έστιν εν δεξιά του Θεού, ως και ενδυχάνει υπέρ ημών, της ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού, θλίψεις η στενοχωρία, η διωγμός, η λοιμός, η γυμνώτης, η κίνδυνος, η μαχαιρά, καθώς γέρναπτε ότι έλεγα σου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, αλετού της πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, πρέπεις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενιστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις εταίρα, την ίση θέη μας, χωρίσετε από τις αγάπης του Θεού. Σε Χριστό Ιησού, το Κυρίο ημών. Ειρήνηση τ' αναγυνώσκοντη και παντή το λαό. Αυτής, α, ουδής άλλος πεποίηκεν,
αμαρτία μου κήκον, νύντε και οράκαση και με μισήκαση και εμέ και τον πατέρα μου, αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς ήσαν με δωρεάν. Όταν δε έρθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρείς υπέρι εμού, και ημείς δε μαρτυρείτεν, ότι απαρχείς με τεμούεστεν, τα αυτά λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους πίσου συν ημάς, αλέρχεται ώρα, ή να πάσω από κτήνας ημάς. Δόξη λατρείαν προσφέρει, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσία στηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόγου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ποραμίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Πάπα εσύ υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάσθη τη μητρή. Ο Θεός ηλάσθη τη μητρή. Ο Θεός ηλάσθη τη μητρή. Το γάρδια των ησημέρα και φοβερών και αυτές της ακουραδίας την άμεση. Αλλόμως δια την άφατον και αμυντών σου φιλανθρωπία αθλέκτος και αναλλιώτος διάγονος άνθρωπος και αγχαίρεση των εκκλημάτισσας και της λειτουργικής ταύτης και του άνθρωπος της λειτουργίας και αλλοπασμένων δεσπότης των απάντων. Σίγαρμονος και των δεσμών δεσπότης των εκουρανίων και των επίγειων αντιθρών και προηγούμενων σου των Σεραφείων Κύριος και Βασιλεύου του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Ναγής Αναπαγόμενος, σε την ίδιος από τον μόνον αγαθόν και ευήκον, επίπτευσον επί μεταμάτων και ακριών δούλων σου και καθαρίσον στην ψυχή και την καρδία, από συνεχίσεις το μοιράς και καθασόν με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος εντελώς. Γεννήσε το Άγιο και άγγελα και σου σώμα και το Κύριο Νέμα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου από την πίδα που δοκιμάσαι να εκπαιδεύσεις όλα σε όλους τους ανθρώπους. Υπέμπω να μάθουν και να αξιούν τους ανθρώπους και προσπερόμενοι. Χριστέ ο Θεός το ξαναπέμπω με τον Παναγό Πατρί και τον Παναγίο και αγαπημένο Θεό σου Πνεύμα την ηχεία ημί σου σε όνας τον αιώνα. Αλληλούια.
Κυπριάδη, τον Τρισάγιο Νίκο, τον Τρισάγιο Νίκο, τον τον εν αυτόν του Κυρίου λειτουργούμε.
σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ενισόμεθα. Σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Ας πού, Κύριε. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Στα προθέντα τα επενημών επί ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και τα φέντα.
και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξη της κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατή και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο του λαλείς αυτιά των προφητών. Εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση να αμαρτιών. Ο Άναστε συνεκρών και ζωή του Βέλλοντος, αιώνος αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά. Oh.
cele doi și Panagia Sacrandu, perlogimeni se îndoșu, de spinii și monte otocu, chei partenu Maria. Amen.
κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενην εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτε ημών ο Ιησούς Αγιαστήν το μας, ευθέμε βασιλείας, πατήγιαστήν το θέλημά σου, ως εν αρμόν και επιδυστής, πράττον ημών των εκκλησιών, ως ημίν σήμερον, και άφατες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγινες ημάς τους πειρασμών, αλλά κλείσε ημάς το πόδι των ημών. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Ιησού τας κεφαλά ημών το Κύριο κλεινόμε. Πάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιών σου πνεύμα την ήν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεταδόν ημίν το αχράντου σώματός σου και του τιμιου αίματος και δήμων παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθη τιμη το αμαρτώλο και λέησόν. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και λέξον. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και λέξον. Πρόσκομεν τα Άγια της Αγής. Αγίος Κύριος. Ημιδέποτε δαπανόμενος. Ιησούς Χριστός. Thank you.
Χριστό τον Θεό.
ότι εσύ Αγία μόνσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου λέηθομεν. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επί σύ πεπιθώντας, σώσον ο λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου απώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα, δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παραυτόν πρακτέν, εν λόγω η έργο η διανία,
ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έτσιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριου δεϊθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία τα άπαυσης, πάντων των διατελεσάντων ιεροψαλτών, της καθημάς ιεράς Μητροπόλεως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θλίψεις, στενοφορία, διωγμός, μάχαιρα,
δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτε από την αγάπη του Θεού. Αναφέρεται στο Συναξάριο ότι ο Αγαθάγγελος ευαπτίστηκε από τον Άγιο Κλίμεντα και μάλιστα όταν ήρθε εδώ στο νησί μας ήταν τόση η φήμη του από τα μαρτύρια τα οποία υπέμεινε που ο επίσκοπος της Ρόδου εκείνης της εποχής, ο Φωτεινός, θέλησε να πάει στο καράβι και να τον κατεβάσουν κάτω για να τον δουν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας εκείνης της εποχής. Και μάλιστα του υπέριξε να πάνε και να λειτουργήσουν στην εκκλησία. Και έβλεπαν όλοι οι χριστιανοί τον Κλίμεντα να ύπταται ένα φως ουράνιο, να περίπταται γύρω από αυτόν. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Πόσο θα θέλαμε να ήταν τα πράγματα όπως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, για όλους εμάς. Οι χριστιανοί εδιώκοντο πήγαιναν στις κατακόμβες για να λατρεύσουν τον Τριαδικό Θεό. Δεν ήταν τα πράγματα όπως σήμερα που ελεύθερα μπορούμε να πάμε σε όποια εκκλησία θέλουμε να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια εδιώκοντο στήχιζε ακόμη και την ζωή τους το να πάνε στην εκκλησία. Πόσο αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και να ευχαριστούμε και να παρακαλούμε και να δοξολογούμε τον Θεό που ζούμε δόξα τον Θεό με αυτή την άνεση και την ελευθερία που μπορούμε να ερχόμαστε στην εκκλησία που μπορούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού που μπορούμε να έχουμε τις μνήμες και τις εορτές των Αγίων για να μπορούν να νοηματοδοτούν τη ζωή μας. Εμπνευσμένα ο Μητροπολίτης μας θεώρησε ότι αυτή η μέρα πρέπει να είναι η μέρα των προστατών Αγίων των Ιεροψαλτών μας. Τι είναι οι Ιεροψάλτες? Είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Είναι αυτοί οι οποίοι ψάλλουν και αναπέμπουν δοξολογίες και ευχαριστίες των Θεών. Πολύ απλά είναι αυτοί οι οποίοι αντιπροσωπεύουν όλους εμάς. Τα παλιά χρόνια όλοι έψαλαν απλά και ταπεινά. Οι ψάλτες περνάνε από εξετάσεις, περνάνε από σχολεία, περνάνε από πανεπιστήμια για να μάθουν αυτήν την ιερή τέχνη η οποία είναι αναγωγική για να ψάλουν τα μεγαλεία του Θεού αλλά και για να βοηθούν όλους εμάς τους εκκλησιαζομένους. Δεν είναι το ψαλτήρι ένας τόπος για να επιδείξουμε τις ικανότητές μας τις φωνητικές αλλά ο σκοπός είναι να οδηγήσουμε τους χριστιανούς μας προσευχητικά στον Θεό. Είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο επετεύχθηκε σήμερα και μας βοήθησαν και ο αγαπητός μας πρόεδρος, ο Στέργος, ο οποίος κάνει ένα τεράστιο έργο στο Σύλλογο Ιεροψαλτών, και ο αγαπητός μας Αντώνης, και ο αγαπητός μας Δανιήλ, αλλά και ο Ιωάννης, με τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός, να οδηγηθούμε αναγωγικά στον Θεό, να Τον ευχαριστήσουμε και να Τον δοξολογήσουμε. Αγαπητοί μου, μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να ζήσουμε τις χαρές και τα μεγαλεία του Θεού. Γι' αυτό να είμαστε κοντά στην Εκκλησία. Κάθε φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να προσευχόμεθα στην Εκκλησία, να κοινωνούμε τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να παίρνουμε δύναμη από αυτά τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να δούμε αισιόδοξα την ζωή μας. Μόνο έτσι θα μπορούμε να πάρουμε δύναμη εσωτερική για να συνεχίσουμε. Λένε όλοι ότι έξω η ατμόσφαιρα όζει, μυρίζει δηλαδή, από αυτά τα οποία μας βομβαρδίζουν καθημερινά και δημιουργούν απεσιοδοξία μέσα στη ψυχή μας. Μην χάνουμε το θάρρος μας. Μην χάνουμε την ελπίδα μας. Εν όσο είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εν όσο έχουμε τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και εύχομαι ολόψυχα και ο Άγιος Παντελεήμων που σκέφει και προστατεύει εδώ αυτήν την ενορία, αλλά και οι Άγιοι Κλίμης και Αγαθάγγελος να μας στέλνουν αυτά τα κατάλληλα μηνύματα τα διαχρονικά, για να μπορούμε να τους επικαλούμαστε και να ζητάμε την βοήθεια, την προστασία και την αρρωγή τους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στους ψάλτες μας, αλλά και σε όλους εσάς. Με την τέλεση του πανηγυρικού σπερνού χθες βράδυ, αλλά και την Θεία Λειτουργία σήμερα και των μνημόσιων των κεκοιμημένων ιεροψαλτών
που είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους συναδέλφους και όλους αυτούς που πειράτησαν τα αναλόγια της σειράς μας Μητροπόλεως και σήμερα βρίσκονται στον ουράνιο πατέρα και είμαστε σίγουροι ότι και από εκεί δοξολογούν. Τιμήσαμε τους προστάτες Αγίους, Κλήμεντα και Αγαθάγγελο, τους οποίους, τη χάρη των οποίων επικαλούμεταν, να είναι προστάτες και βοηθείς σε όλους σας, να φέρουν την ειρήνη πρώτα απ' όλα στον κόσμο και όπως είπε και ο Πάτερ προηγουμένως για τους διωγμούς που είχαμε τότε, σήμερα πέρα από τους διωγμούς σκοτώνουν και οι Ορθόδοξοι Ορθόδοξους. Είναι ένα λυπηρό πράγμα. Ζούμε μια τραγωδία, τόσο από απόψεως υγείας, όσο και από τον πόλεμο τον οποίο εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει διαταράξει την παγκόσμια ειρήνη. Ας ευχηθούμε λοιπόν οι Άγιοι Προστάτες των Ιεροψαλτών αλλά και του τόπου μας που όπως είπε και ο Πάτερ ευλόγησαν αυτόν τον τόπο να βοηθήσουν να έρθει η ειρήνη στον κόσμο, να έρθει η υγεία σε όλους μας, προσωπική και οικογενειακή στα σπίτια σας, να βοηθήσετε κι εσείς και την Εκκλησία η οποία μας έχει ανάγκη όλους αλλά την έχουμε και ανάγκη εμείς. Όλοι μαζί να βοηθήσετε. Όσοι έχετε παιδιά, όσοι ενδιαφέρεστε, να βοηθήσουμε το αναλόγιο, να έρθουμε να ψάλλουμε. Δεν είναι ντροπή να ψάλλει στο Θεό. Ας γίνει μια προσπάθεια, το λέω και αυτό με την ευκαιρία τη σημερινή, προτού ευχαριστήσω. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ιεράνος Μητροπόλεως, είναι στη διάθεση όλων. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι. Πριν από εμάς υπήρχαν άλλοι, σήμερα τον μνημονεύσαμε και η ζωή, η εκκλησιαστική συνεχίζεται όπως συνεχίζεται και η ζωή σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας τη σημερινή ακολουθία, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τον Μνημόσυνο και τις λατρευτικές εκδηλώσεις υπέρ των προστατών Αγίων των Ιεροψαλτών, να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ Κοθάρη, τον Πανσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο, ο οποίος χωροστάτησε σήμερα, λειτουργήσε και είχαμε αυτή τη λαμπρή Θεία Λειτουργία. Τον πατέρα Χρήστο, ο οποίος αν και δεν έλαβε μέρος, αλλά είναι πάντα κοντά μας και μας φιλοξενεί με τόση αγάπη, τους συνεργάτες του ναού εδώ πέρα που μας βοηθούν, τους αγαπητούς συναδέλφους που σήμερα ευτυχώς βρεθήκαμε και ορισμένοι επειδή δεν είχαμε κάποια άλλη απασχόληση γιατί όλοι εργάζονται και είχαμε το αποτέλεσμα αλλά και όλους εσάς που πράγματι τιμήσατε τους Αγίους, τιμήσατε και εμάς τους Ιεροψάλτες αλλά πρωτίστως τιμήσατε τους Αγίους Κλήμεντα και Αγαθάγγελο και τον Άγιο Παντελεήμονα ο οποίος είναι ο ναός αφιερωμένος αυτός. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Πατέρα Νεκτάριε, και όλους εσάς. Εύχομαι του χρόνου να είναι καλύτερες οι συνθήκες γενικά και από όψεως κοινωνίας και με την παγκόσμια κατάσταση που επικρατεί, να έχουμε ακόμα πολύ καλύτερες τιμητικές εκδηλώσεις. Να είστε καλά και αφού τελειώσουμε μπορείτε να περάσετε να πάρετε ένα καφέ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο πατήρ Χρήστος ήταν εδώ, είχε μία συνάντηση με τον ιατρό και μου είπε να διαβιβώσω σε όλους σας τις ευχές του και να είναι σιδερένιος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.